Υπάρχει άραγε μόνο ένας παίκτης. Συμφωνώ. Αυτός, ας πούμε. Που κάποιοι θα έλεγαν... Μάγος. Απ' το στόμα μου το πήρες. Όχι, άλλο εννοούσα. Και ο παίκτης που διαβάζει το γήπεδο. Όποιος παίκτης και να είσαι, εδώ κάνεις το παιχνίδι σου με το Match Combo του Στοίχημαν. Τώρα συνδυάζεις διαφορετικές επιλογές του ίδιου αγώνα σε ένα στοίχημα. Στοίχημαν. Το παιχνίδι σου καλύτερο. Σελίν πέρασε από το Μαρκάσα. Το πρώτο σουτ του παιχνιδιού είναι αυτό. Αστοχωμένα, αλλά καταγράφεται ως το πρώτο σουτ. Όταν ξέρεις μπάλα, παίζεις εύκολα σε οποιαδήποτε. Να δούμε ο Ράγιος. Πάσα στην περιοχή, ψηλά το σημειάκι. Ως μη γενόμενη φάση. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Είναι πιο μπροστά ο Κατσαράβα. Νομίζω και τον Καλτσάνα επέλεγε και αυτός ήταν εκτεθειμένος. Ο Μαρκάσα σηκώνει μπάλα για τον Καλτσά. Με τη μία ξανά για τον Μαρκάσα στην περιοχή. Το γύρισμα, ευκαιρία και όχι, είναι γκολ. Ποιος άλλος, Ρούπερ Ράγιος. Στο 11ο λεπτό η ανόρθωση στην πρώτη μεγάλη ευκαιρία. Με διπλή προσπάθεια εκεί ο Ράγιος θα τελειώσει τη φάση ιδανικά. Θα κάνει αυτό που κάνει πολύ καλύτερα από όλους στην ανόρθωση φέτος μέχρι στιγμής. Σε ολόκληρο τον πρώτο γύρο και στο ξεκίνημα στο δεύτερο γύρο. 1-0 η ανόρθωση με σκόρερ. Το πρώτο της σκόρερ, το Ρούπερ Ράγιος. Νάτος εδώ ο Ισπανός. Σε μια καλά οργανωμένη επιθετική προσπάθεια, σε ένα πολύ καλό συνδυασμό, δείτε. Μαρκάσα, μεταβίβαση σωστή, ξανά κάδοχος της μπάλας από τον Καλτσά, γυρίζει. Πρώτη προσπάθεια, δεύτερη προσπάθεια. Την πρώτη προσπάθεια τη σταμάτησε ο Κυριάκου. Το δεύτερο σουτ του Ράγιος προσπάθησε ο Βοζίνια, αλλά θα περάσει μπάλα παρά την προσπάθειά του. Θα περάσει από τα χέρια του, από το σώμα του και θα πάει στα δίχτυα. Και τον ντέρπι αρχίζει ιδανικά για την ανόρθωση. Εκτός από τα ανασταλτικά του καθήκοντα, ο Μαρκάσα εδώ, Γιώργο, έπαιξε πάρα πολύ σωστά και έντεχνα. Έβγει πίσω από την πλάτη του Ιωάννου. Αβραάμ παράλληλα εμπαλιά. Πέφτει ο Λόρια στα όρια της μικρής του περιοχής. Έρχεται λίγο προς τα δεξιά. Η ανόρθωση λίγο... τώρα με Κατσαράβα πάνω το σημειάκι. Δεν μετράει τον γκολ. Η φάση ως μη γενόμενη. Εδώ είναι τα πόδια μετράνε. Νομίζω ότι είναι καλυμμένος. Τα πόδια είναι καλυμμένα. Εντάξει, και το κεφάλι μετράει. Γιατί το σώμα το γέρνει βέβαια μπροστά. Δύσκολη φάση. Οριακή φάση που πρέπει να αφήνεται υπέρ του επιθετικού. Στρασκόφσκι, Χουράδο με πλάτη. Ξανά για τον Στρασκόφσκι. Το σούτ πάει στα χέρια του Λόρια που ήταν στη σωστή θέση. Καλή πάσα για τον Κατσαράβα. Σωστή πάσα στον κενό χώρο. Κατσαράβα στην περιοχή. Πάει πολύ πλάγια. Γυρίζει εκεί που ο Ράσο θα απομακρύνει. Κερδίζει ο Κριασβίλη. Καλή πάσα για τον Κατσαράβα. Καλή κίνηση και μπάλα έξω. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Θα ήταν πολύ όμορφο γκολ αν πήγαινε μπάλα στα δίκτυα. Πέρασε. Συνεχίζει. Για να δούμε. Πάσα για τον Ράγιος. Αφήνει έξυπνα για τον Νταουσβίλη. Το σουτ που γίνεται. Η μπάλα πάει έξω. Τώρα για τον Ιωάννου. Πάνω τον πιέσει ο Αβραάμ. Κάνει λάθος. Πάσα για τον Χουράδο και ευκαιρία για την ΑΕΛ. Αλλά έχει σφυρίξει τι. Ο κύριος Νικολάου. Ο Λόρια τόσο σε βέβαια. Θα να δούμε εδώ. Τι έχει δώσει εδώ. Νομίζω στην μπάλα πήγε ο Αβραάμ. Να δούμε. Για προβολή. Όχι. Όχι. Δεν υπήρχε κάτι. Δεν τον ακούμπησε. Δόθηκε φάουλ εκεί. Δεν υπήρχε φάουλ. Ούτε offside, αφού η μπάλα πήγε από παίκτη της ανόρθωσης στον Χουράδο. Η ανόρθωση μπροστά, Κατσαράβα! 2-0 η ανόρθωση, Νίκα Κατσαράβα, 38 λεπτό. Εκεί που η ΑΕΛ πήγε να αντιδράσει, εκεί που η ΑΕΛ απείλησε, η ανόρθωση βρίσκει τον τρόπο και τον δρόμο για το δεύτερο της γκολ. Νίκα Κατσαράβα, ο σκόρερ. Στο 38ο λεπτό δείχνει να απλοποιεί τα πράγματα με πολύ δρόμο βέβαια μπροστά μας το παιχνίδι. Κατσαράβα σκοράρει για τρίτη φορά στο φετινό πρωτάθλημα.
Δείτε εδώ ξανά από τον Κριασβίλη μεταβίβαση. Δεν διώχνει σωστά ο Ράσο. Στην ουσία κάνει assist. Pass assist. Στρώνει εκεί στον Κατσαράβα. Ο οποίος με δυνατό σούτ όπως ερχόταν η μπάλα νικάει τον Βοζίνη, ο οποίος και στο πρώτο γκολ και τώρα στο δεύτερο έχει μια επαφή με την μπάλα, αλλά δεν μπορεί να συγκρατήσει, δεν μπορεί να την αποτρέψει από το να πάει στα δίχτυά του. Δεύτερο γκολ για την ανόρθωση, για τη φάση προηγουμένως ήταν, η οποία ωστόσο τελείωσε. Αβραάμ παλιά στην περιοχή, ευκαιρία Αντωνίου, δεν θα σημαδέψει σωστά. Αυτή είναι η καλύτερη φάση για την ΑΕΛ. Ξανά για τον Αβραάμ, έξω από την περιοχή δοκιμάζει ένα σουτ άστοχο. Έβαλε την μπάλα έξω, παίζουν γρήγορα οι παίκτες της ανόρθωσης. Κατσαράβα στην περιοχή, κίνηση καλή, το γύρισμα. Πρόλαβε εκεί ο Κυριάκου πριν το Ράγιος. Η μεταβίβαση στην περιοχή, κεφαλιά χωρίς να ανησυχήσει ιδιαίτερα τον Λόρια. Κεφαλιά που έγινε από τον ΜΑΕ. Κουράδο ελευθερώνεται το σούτ, την μπάλα πάει έξω. Σε θέση offside ο Καλτσάς. Εμείς βλέπουμε εδώ την υπόδειξη, νομίζω σωστή από τον βοηθό. Κουράδο, είδε την κίνηση από τον Βραμ, ψηλά το Σιμιάκη, όμως τώρα από τον βοηθό σταματάει. Ξανά η προηγούμενη φάση, είναι πιο μπροστά ο Κουράδο. Κριασβίλη κλείστηκε και από τον Αντωνίου, συνεχίζει όμως, βρίσκει τρόπο, Κριασβίλη γυρίζει, Κατσαράβα αφήνει το σούτ με τη μία από τον Κατσά. Αρτηματάς που κατέβασε Κατσαράβα, ξανά για τον Κωστάκη αρτηματά με τη μία το σούτ. Κόρνερ που έχει κερδίσει το δεύτερο η ομάδα του. Κεφαλιά από τον Παναγιώτη αρτηματά, αλλά δεν δίνει πορεία. Και εκτελεί τώρα ο Λόρια χωρίς πρόβλημα. Μαζεύει. Βέβαια το απορρίχει και άλλο για λιγότερα. Κατσαράβα που κυνηγάει τη φάση, προλαβαίνει την στάτη ο Δεσέιρα, δείχνει μπάλα ο Νικολάου. Ο Κριασβίλη, ξανά η ανόρθωση. Κριασβίλη, πάσα και τον Κατσαράβα με τη μία και ο Κριασβίλη δεν θα μπορέσει. Έκανε εκεί με μια δύσκολη προσπάθεια το πλασέ. Βοζίνια που βγαίνει, φωνές για το τόση του Ράγιος, θα ξαναδούμε στη συνέχεια τη φάση. Εδώ η φάση νωρίτερα, να δούμε. Υπάρχει μια επαφή εκεί με τον Αβραάμ. Η φάση αρχικά με το πλασέτα κουνάκι του Κριασβίλη θα ήταν ένα από τα ωραιότερα γκολ. Εδώ ο... Δεν μας ξεκαθαρίζει εδώ αν έγινε κάτι περισσότερο ή αν μπορούμε να βγάλουμε ένα καλύτερο συμπέρασμα. Εκτελέστηκε το φάουλ από τον Κριασβίλη, έπεσε ο Βοζίνια και έδιωξε την άμυνα της ομάδας που αμήνεται. Αγκάνοβιτς εκτελεί, μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Ιβάν Κάρλος για άλλη μια φορά με πλάτη τον Βιρκότς, θέλει να προχωρήσει ΜΑΕ. Ψάχνει χώρο, τον βρίσκει, ο Λόρια θα πει όχι. Ράγιος τώρα η μεταβίβαση, η ευκαιρία, δεν θα γίνει τον γκολ, έχουμε κόρνερ. Συμπροστά του τον Ιωάννου. Δοκιμάζει, νομίζω, την χειρότερη δυνατή επιλογή. Εκτέλεσε ο Αβραάμ. Παράλληλο γύρισμα, διώχνει εκεί ο Παναγιώτης αρτηματάς. Υπάρχει άραγε μόνο ένας παίκτης. Συμφωνώ. Αυτός, ας πούμε. Ο παίκτης για όλες τις θέσεις. Ωραίο σώσιμο. Ευχαριστώ. Ο παίκτης που παίζει για την ομάδα, αλλά και η χρυσή αλλαγή. Όποιος παίκτης και να είσαι, εδώ κάνεις το παιχνίδι σου. Με τα Missions, το πρόγραμμα ανταμοιβών με αποστολές του Στοίχημαν. Στοίχημαν. Το παιχνίδι σου καλύτερο.